Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θάνος Γιακόπουλος μαζί μας. Έλα, Θάνο μου, καλημέρα. Καλημέρα και εσένα, Βάδο, και στους φίλους μας ακροατές. Εννοείται φυσικά ότι πρέπει να το λέμε ότι και η ΑΕΚ, φυσικά όπως όλες οι ομάδες, έκαναν άρτηση. Από τα μεσάνυχτα. Από τα μεσάνυχτα. Όπως ορκεί η ερασιτεχνική ΑΕΚ και η μπασκετική ΑΕΚ και φυσικά η ΠΑΕ. Ναι, δεν είναι και μόνο θέμα ποδοσφαίρου, ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι ελληνικού αθλητισμού, να το βάζουμε και πιο σωστά, γιατί έλεγα ότι είναι μια μέρα που θρυνεί το, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, η εθνική ομάδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά, αλλά συνολικά πρέπει να το βλέπουμε ως ελληνικός αθλητισμός. Πάμε στα θέματα της ΑΕΚ, όπου κυριαρχεί και δικαίως η εποχή που ξεκίνησε Χαβιέρ Ριμπάλτα στην ΑΕΚ. Χθες, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, βγήκε και η ανακοίνωση, την σημειώσαμε. Την ίδια ώρα που λέγαμε την ανακοίνωση, βρισκόταν ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ με τον κύριο Ηλιόπουλο. Μίλησαν στους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα, ο νέος διευθυντής τους ανέφερε ότι θα έχει με καθένα ξεχωριστά και από μία συνάντηση, ότι αυτός θα ελέγχει όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα και ότι έχουν πρόβλημα θα πρέπει να συζητάνε μαζί του. Είχε και μια, δεν ήταν η πρώτη, γιατί έχουν ξανασυναντηθεί εδώ και 15 μέρες ο Αλμέιδα με τον Ριβάλτα, ξανά μια συνεργασία περίπου 2 ώρων, και έχει ξεκινήσει πλέον η εποχή Ριβάλτα, τι σημαίνει σε αυτό, ότι στην ουσία τα κλειδιά του ποδοσφαιρικού τμήματος έχουν περάσει στον Καταλανό μάνατζερ, όπου από την πρώτη ομάδα μέχρι και την τελευταία ομάδα των Ακαδημιών θα ασχολείται και θα είναι αυτός που θα οριοθετεί και θα προγραμματίζει τις όποιες κινήσεις, σε συνδυασμό πάντα με τους προπονητές. Ναι, και αυτό το έδειξε ξεκάθαρα και στους παίχτες, που είπε ότι, είπες και εσύ ότι θα έχει κάτι δύο συναντήσεις μαζί τους, άρα πόσο θα έχει πάρα πολύ ενεργό ρόλο και στα ποδιά, μέσα στην ομάδα γενικότερα, αλλά και αυτό που τους είπε ότι ό,τι πρόβλημα και αν έχετε θα έρχεστε σε μένα, δηλαδή το δικαίωμα να έχουν άμεση επαφή, γιατί ξέρει, μπορεί να επιλέξουν και λίγο πιο διακριτικά, κατάλαβες, να το αφήνουν λίγο εκτός το κομμάτι αυτό, να το χειριστεί μόνο προπονητής και τα λοιπά. Ο Ριμπάλτα θα τα έχει όλα αυτά πάνω του, θα είναι ενεργός σε όλα τα κομμάτια. Ακριβώς, σε όλα τα πάντα. Αυτό δηλαδή έδειξε η κίνηση του. Και μίλησε και ο Μάρης Ηλιόπουλος στους παίχτες, έτσι. Ναι, και τους είπε ότι από εδώ και πέρα θα ασχολείται ο κύριος Ριβάλτα με το ποδοσφαιρικό τμήμα, ότι τον πιστεύουμε, ότι αν είναι μια νέα εποχή στην ΑΕΚ που θα μιλάει και η Ευρώπη για την πρόσληψη αυτή. Και πράγματι χθες η Ελλάδα μονοπόλησε το ενδιαφέρον με τις δύο περιπτώσεις, του συγχωρεμένου του Μπάλτοκ αλλά και την πρόσληψη του Ριβάλτα. Ναι, γιατί είναι και μια περίοδος χωρίς μεταγραφές, αυτά, χωρίς αγώνες, έκανε, έγινε μεγάλη, τους εντυπωσίασε το ότι βρέθηκε στην Ελλάδα και θα είναι και ο διευθυντής, ο ποδοσφαιρικός διευθυντής της ΑΕΚ. Και το πόσο το στηρίζει, δηλαδή πόσο στηρίζεται πάνω του ο Ηλιόπουλος, είναι ξεκάθαρο από τις δηλώσεις που έκανε και στην ανακοίνωση της ΑΕΚ για την πρόσληψη του Ριμπάλτα, αλλά και αυτό που μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά αυτό που είπε στους παίκτες, ξέρει τη δουλειά. Να σου λέει σε όλους ότι αυτός κάνει κουμάντο γιατί την ξέρει τη δουλειά. Αυτός θα μας λύσει τα θέματά μας. Αυτός θα μας φτιάχνει δηλαδή την ομάδα. Θα βάλει ένα, πώς να το πω, θα βάλει το πλαίσιο που θα κινείται πλέον η ομάδα. Γιατί την ξέρει τη δουλειά. Αυτό πολύ απλό ακούγεται, αλλά είναι και πολύ ουσιαστικό. Πολύ ουσιαστικό. Το θέμα είναι να πιάσει και αυτό το πείραμα. Γιατί για το παρελθόν και πολύ παλιά στο παρελθόν, πολλές φυσιογνωμίες, είχε, ας πούμε, θυμάμαι στο Παναθηναϊκό, είχε έρθει ως τεχνικός διευθυντής ο μεγάλος Κόβατς, έτσι, ο προπονητής του Άγιαξ, που πλέον είχε αποσυρθεί αλλά έκανε τον τεχνικό διευθυντή, δεν έπιασε. Είναι το θέμα τώρα πώς θα πιάσει όλα αυτά τα πειράματα τα οποία γίνονται και από τις ελληνικές ομάδες. Κακά τα ψέματα, ναι. Δεν είναι πείραμα, ότι πλέον είναι μια πραγματικότητα, έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο, οπότε είναι αναγκαία η παρουσία ενός ανθρώπου ο οποίος είναι γνώστης πολλών καταστάσεων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με μεγάλη εμπειρία. Κοίταξε, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, συνήθως οι τεχνικοί διευθυντές σε ελληνικές ομάδες, συνήθως, έτσι, δεν μακροϋπερεύουν, χαλάνε γρήγορα οι συνεργασίες και όλα αυτά, γιατί για δύο λόγους. Το πρώτος είναι ότι δεν ταιριάζουν στην πορεία, καταλαβαίνουν ότι δεν ταιριάζουν τα χνότα τους, που αυτό θα μπορούσες να το έχεις προλάβει, όχι απόλυτα, αλλά σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, αν είχες συζητήσει μαζί του πολλή ώρα. Πολλές φορές, μάλλον πριν το προσλάβεις.
Που όμως και πάλι να ξέρουμε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι άλλα λες πριν και άλλα γίνονται στην πράξη. Ο δεύτερος είναι ότι δεν έχουμε υπομονή. Δεν έχουμε υπομονή, λέει τα κλαμπ, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, αν ζητάς μεταγραφές, ναι, με μια μεταγραφική διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Αλλά άμα ζητάς και εξέλιξη και σκάουτινγκ και ακαδημίες κτλ., αυτό θέλει ένα πλάνο ετών για να αποδώσει. Βεβαίως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και στην ΑΕΚ, όσοι πέρασαν τεχνικοί διευθυντές, όταν μπήκε αυτός ο όρος πλέον στο ποδόσφαιρο, μετά δηλαδή το 1996 και μετά, δεν μακροημέρευσαν οι τεχνικοί διευθυντές στην ΑΕΚ. Να, και όχι μόνο στην ΑΕΚ, εγώ θα προσθέσω, εν πάση περιπτώσει, γενικώς. Δεν είναι πολύ. Ναι, ναι, εσύ έχεις το ρεπορτάζ. Δεν το... Ναι, ναι. Σε άλλες περιπτώσεις, αλλά μακροημέρευσε ο Λιμπερόπουλος, ο Ίβιτς, ένας Σέρβος που είχε έρθει παλιός ποδοσφαιριστής. Ο Ματιάσεβιτς, ο Μαϊστόροβιτς, ο Μιλοβάνοβιτς, κανένας από όλους αυτούς δεν μακροημέρευσε. Γιατί κάποιος πρέπει να χρεωθεί και την αποτυχία. Περισσότερο καιρό κάθισε ο Κονέ παρά όλοι οι υπόλοιποι που ανέφερα. Ναι. Ναι, και γιατί κάποιος πάντα πρέπει να χρεώνεται και την αποτυχία είτε σε μια μεταγραφή, είτε σε μια μεταγραφική περίοδο, είτε για την πορεία της ομάδας. Υπάρχει μάλλον και αυτή η παράμετρος. Αλλά πάντως από αυτά που καταλαβαίνουμε σε πρώτη φάση και από αυτά που είπε, ο Ηλιόπουλος νομίζω ότι δείχνει ότι διάθεση να το στηρίξει πολύ αυτό το project. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι περιμένει πολλά, άρα γιατί... Αν θέλει να κάνεις και ακαδημία και. Σωστά. Κοίταξε. Μου δείχνει. Η αλήθεια είναι ότι, ναι, όπως και να το κάνουμε, η επιτυχία του Ολυμπιακού με τους πιτσιρικάδες του φέτος άνοιξε πάρα πολύ τον ορίζοντα σχεδόν σε όλες τις ΠΑΕ, διότι παντού το διαβάζω αυτό το πράγμα, να αναπτύξουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις ακαδημίες τους. Η ΑΕΚ δεν έχει πετύχει στο θέμα των ακαδημιών. Ούτε στην προηγούμενη εποχή του 2013 και πριν, ούτε και τώρα μετά. Οπότε αυτό το οποίο, γιατί το είπε και στην συνέντευξή του όταν ανέλαβε την ΑΕΚ ο κύριος Ηλιόπουλος, ότι θέλει να δει οι ακαδημίες της ΑΕΚ να λειτουργούν έτσι ώστε και να βγάζει ποδοσφαιριστές και να παίζουν στην πρώτη ομάδα παίκτες, αλλά και γενικότερα η ΑΕΚ να έχει μια παρουσία με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές της. Η αλήθεια είναι ότι όλοι, και ο Δημήτρης Μελισσανίδης έλεγε ότι το 2013, θυμάμαι στο Τατόι που έδωσε μια συνέντευξη τύπου, είχε πει ότι θέλω να υπάρξει καλή δουλειά στις ακαδημίες. Θέλουμε να βγάλουμε νέους ποδοσφαιριστές. Και μάλιστα είχε βάλει επικεφαλής των ακαδημιών τον Άκη Ζήκο. Mm-hmm. Δεν όμως λειτουργήσε αυτό το πράγμα. Έχω κάτι την αίσθηση ότι... Την έδωσε ναι, τις ακαδημίες να τις τρέχει ένα άλλο επιχειρηματίας, ναι, ο κ. Σαράντης. Ναι, ναι. Δεν έγινε κάτι ουσιαστικό, ναι, γιατί... σε αυτή την περίπτωση. Ξαναεπέστρεψαν πάλι στην ΑΕΚ την ΠΑΕ οι ακαδημίες, αλλά και τότε πάλι δεν είχαμε κάτι το εξαιρετικό. Ναι, γιατί δεν ξέρω αν επειδή έτυχε να υπάρχει και η προτεραιότητα του γηπέδου και πολύ, πολύ χρόνος αφιερώσει και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι περισσότερο δεν... Πώς να το πω, όχι δεν το είδε ο ίδιος σοβαρά, τόσο σοβαρά, αλλά δεν είχε, δεν είχε από τους συνεργάτες του το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινηθεί για να φτιάξει μια ακαδημία. Δηλαδή, μια ακαδημία δεν είναι απλώς άντε φτιάχνουμε, παίρνουμε έναν προπονητή, εντάξει, ο Ζήκος, επειδή ήταν και ατζέντης και παλιός ποδοσφαιριστής, το παιδί έχει γνώσεις κτλ. Το αναθέτουμε να το κάνει και γίνεται αύριο. Θέλει γήπεδα, θέλει σκάουτινγκ, θέλει να μαζέψει. Ο Ολυμπιακός, αυτή η φουρνιά που λες, που έβγαλε ο Ολυμπιακός, αλλά και η φουρνιά που έβγαλε ο ΠΑΟΚ, έχουν κάνει δουλειά πολλών ετών να μαζεύουν από όλη την Ελλάδα τους καλύτερους. Δεν είναι απλό. Και να σου πω δεν σας δώσουν σα πάτα. Για να μην αδικούμε, ναι, και τον Παναθηναϊκό. Θα σου θυμίσω παλιότερα ότι ο Γιάννη είχε βγάλει πολλούς παίκτες από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκός. Το λέω γιατί τότε... Τον Αντωνίου, τον Καραγούνη, τον Γκούμα, τον Μπασινά. Και το... Έχει βγάλει από τις ακαδημίες της. Εννοείται. Αλλά το λέω για το σύγχρονο ποδόσφαιρο, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε. Γι' αυτό λέω ότι επειδή ξέρω πώς έχουν φτιαχτεί οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, μιλάμε για μάχες, να δίνουν μάχες οι δυο τους για 15χρονα, 14χρονα, γιατί τους έχουν εντοπίσει πρώτα σε όλη την Ελλάδα. Έχουν ένα ολόκληρο δίκτυο να πηγαίνουν οι καλύτεροι σε αυτές τις ομάδες. Κάτι στην ΑΕΚ, ακόμα και με τον Ντέμι Νικολαίδη που ήξερα από ποδόσφαιρο, όπως και να το κάνουμε, είχε τον Τόνι Σαββρός επικεφαλής στις ακαδημίες. Και πάλι τότε δεν έβγαλε παίχτες. Μπορώ να σου πω μάλιστα ότι χάθηκαν ποδοσφαιριστές που μετά πήγαν σε κάποιες άλλες ομάδες. Άρα διαχρονικά η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι υποφέρει, υστερεί. Ναι, αλλά πρέπει να κάνει μια αρχή σοβαρή και θα το βρει στην πορεία. Δηλαδή το κέρδος θα το έχει. Επαγγελματικά, από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και μετά, η ΑΕΚ δεν έχει βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές της από τις μικρές της ομάδες.
Εγώ ο τελευταίος που θυμάμαι που βγήκε το 17 ήταν ο Γαλανόπουλος. Ναι. Ναι, γενικώς δεν είναι και πολλά τα παράδειγμα. Δεν είχε βγει πιο παλιά, αλλά δεν είναι και αυτοί πάρα πολύ. Ήταν ο Μανολάς, ήταν ο Στυλιανόπουλος, ήταν ο Γιωργαμλής, ο Οικονομόπουλος ο τερματοφύλακας. Δεν έχει βγάλει διαχρονικά να πει ότι έχω βγάλει παίκτες από τις ακαδημίες μου και είμαι υπερήφανος για αυτή τη δουλειά που γίνονται στα τμήματα υποδομής. Αυτό λοιπόν θέλει ο Ηλιόπουλος να το κάνει τώρα με τον Ριμπάλτα. Επειδή ο Ριμπάλτα έχει γνώση πάνω σε αυτό, θα φέρει και κάποιους άλλους ανθρώπους, νομίζω ότι θα προσπαθήσει να γίνει αυτό για τις ακαδημίες. Ναι, πλέον γιατί βλέπεις το σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλει, τις έχει απαραίτητα ανάγκη τις ακαδημίες. Βγάζει ποδοσφαιριστές που εκπαιδεύονται, μπαίνουν αν θέλεις στην ίδια νοοτροπία με την πρώτη ομάδα. Έχουν δεθεί με το σύλλογο, πολύ σημαντικό. Έχουν δεθεί μικρά, με το σύλλογο, πολύ παιδιά. Σημαντικό αυτό που λες, ναι. Να καταλαβαίνουν δηλαδή, το DNA του συλλόγου, δηλαδή τι θέλει αυτός, πώς είναι αυτός, γιατί κάθε συλλόγος έχει και τις ιδιαιτερότητές του. Είπαμε, αυτό θα έχει μια. Θέλει και υπομονή, αλλά θέλει και πολύ, πολύ καλή οργάνωση. Και νομίζω ότι γενικώς δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η συνεργασία. Επαναλαμβάνω, ναι, επαναλαμβάνω τα δείγματα γραφής ότι ο Ηλιόπουλος πάνω το εξυγχρονίσει πολύ το πράγμα, δηλαδή να το ανεβάσει πολύ το πράγμα σε τέτοια θέματα. Και μετά με τις μεταγραφές έκανε επενδύσεις, αλλά γενικώς πάει και σωστά να το κάνει και στην οργάνωση του τμήματος. Επαναλαμβάνουμε, ποτέ δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Ο άνθρωπος δείχνει ότι είναι αποφασισμένο να επενδύσει στην ομάδα. Αυτό. Δεν είναι αυτό που λέγανε την παλιά εποχή, επενδύστε, ρίξτε χρήματα και μετά μιλήστε για πρωταθλήματα που έλεγαν κάποιοι άλλοι παράγοντες. Εδώ πέρα, στην πρώτη μέρα που ήρθε, δείχνει ότι ο τύπος, ας το πούμε έτσι μέσα σε ελληνικά, θέλει να επενδύσει. Λέει ένας φίλος ο Γιώργος ότι αυτό που είπε ο Ριμπάλτα, να έρχεται σε μένα μου το λέτε, δεν του άρεσε ότι πρώτα πρέπει να συζητήσουμε τον προπονητή, ότι βγάζει λίγο αυτό που λέμε απ' έξω τον Αλμέιδα. Δεν νομίζω. Προφανώς θα συζητάτε πρώτα. Οι ποδοσφαιριστές πρώτα συζητάνε τον προπονητή. Με τον χρόνο, Μπάμπη, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά. Εγώ τουλάχιστον σε τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο έχω σου λέω δει πάρα πολλές περιπτώσεις έτσι τέτοιες. Να δούμε και πώς θα είναι και η συνεργασία του Αλμέιδα. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Και όλα αυτά. Εννοείται. Και βεβαίως εννοείται. Και κυρίως για τις γραμμές να προσθέσω και κάτι ακόμη. Και ο προπονητής πρώτης ομάδας τι σκεπτικό έχει. Γιατί πάμε προπονητές, Θάνο, που σου λέει: εδώ μου ζητάτε με ένα πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Αφήστε τώρα τα πιτσερίκια. Εγώ δεν πολύ ασχολούμαι. Αν είναι καλή, φέρτε μου να τους δω. Υπάρχουν όμως άλλοι που τους αρέσει τόσο πολύ να ασχολούνται με τα νέα παιδιά, που κάθονται και βλέπουν συνέχεια τους αγώνες όσο μπορούν, βέβαια, γιατί έχουν και υποχρεώσεις τη δεύτερη ομάδα ή τη K19, τη K17 να δουν. Και σου λέει: αυτόν τον θέλω, φέρτε μου πάνω, αυτόν τον θέλω. Είναι διαφορετικό τύπο προπονητές. Το έχω ζήσει και εγώ και εσύ στην καριέρα μας όλα αυτά τα χρόνια. Τέτοιου τύπους και τη μια, μάλλον λογικής και τη άλλη. Κοίταξε, πάντα παρακολουθούσαν οι προπονητές. Η διάθεση να τους βάλουν όμως είναι. Και πάντα συμβουλευόντουσαν τους διάφορους προπονητές των μικρών ομάδων. Τελικά όμως δεν ήταν οι παίκτες, γιατί θυμάμαι πάντοτε και ο Μπάγεβιτς έπαιρνε πιτσιρικάδες από την. Τότε δεν υπήρχε η ΑΕΚ Β, οι δεύτερες ομάδες, αλλά γενικά από τα τμήματα υποδομής είχε πάρει τον Λαβογιάννη, είχε πάρει τον Γακούσιο, είχε πάρει τον Παπακοστούλη, είχε πάρει. Δεν βγήκε όμως κανένας από αυτούς. Ναι, γιατί και το άλμα από την K19, μπάσχετο από τη δεύτερη ομάδα, τους νέους μέχρι την πρώτη ομάδα, είναι το τεράστιο που έχουν κάνει οι ποδοσφαιριστές. Όλες οι υπόλοιπες μεταβάσεις είναι πιο normal, αυτή είναι τεράστιο το άλμα. Ναι. Λοιπόν, έγινε Θάνο μου, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Όπως καταλαβαίνεις τώρα λόγω της διακοπής δεν υπάρχουν. Καλά, αυτή είναι στη διάθεση. Θέλαμε λίγο το περίγραμμα της πρώτης, γιατί καθημερινά αυτό θα μαζεύεις πληροφορίες για το πώς θα κινηθεί, τι άλλο καινούργιο έχουμε με τη συνεργασία αυτή.